Περισσότεροι από 1.000 υγειονομικοί στην Κρήτη έχουν εμβολιαστεί στα νοσοκομεία αναφοράς του κορονοϊού από την προηγούμενη Δευτέρα έως και χθες, 5η 7 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού. Συγκεκριμένα εμβολιάστηκαν 1.079 υγειονομικοί, από τους οποίους 600 στο νοσοκομείο Χανίων και 479 στο Παγνή. Έχουμε πλέον πάνω από 70% πρόθεση στους υγειονομικούς που καθημερινά αυξάνεται. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθότι δείχνει ότι απαντώνται πολλοί προβληματισμοί και ερωτήματα που μπορεί να είχαν και οι υγειονομικοί μας, όπως και ο κόσμος, σε σχέση με τα εμβόλια. Σημαντικό γιατί άλλωστε έχουμε δηλώσει ότι επιθυμούμε σαν υγειονομική περιφέρεια Κρήτης και στον εμβολιασμό του COVID όπως και της γρήπης να έχουμε υψηλά ποσοστά και να έχουμε την πρωτιά. Στόχος της 7ης υπεκρήτης είναι η ολοκλήρωση της πρώτης δόσης του εμβολίου στους υγειονομικούς του νησιού να ολοκληρωθεί στις 20 Ιανουαρίου, οπότε και μετά σειρά έχουν οι πολίτες με προτεραιότητα τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Για το λόγο αυτό, πέραν των νοσοκομείων ζωτικής σημασίας είναι και η ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων εμβολιαστικών κέντρων. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε σαν υγειονομική περιφέρεια σε συνεργασία με την Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου είναι να αναπτύξουμε εμβολιαστικές γραμμές σε αρκετές μονάδες ώστε να έχουμε μια καλή προσβασιμότητα του πληθυσμού, να μην δημιουργείται συγχρονισμός. Παράλληλα, θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι εμβολιαστικές γραμμές στα νοσοκομεία μας, υποστηρίζοντας και τους πολίτες. Ο στόχος είναι να επιλέξουμε και χώρους οι οποίοι να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα και σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού. Γνωρίζουμε ότι οι ευπαθείς ομάδες και οι ηλικιωμένοι έχουν ανάγκη από εύκολη πρόσβαση. Άρα, λοιπόν, ο στόχος μας είναι και να αναπτύξουμε αρκετά σημεία, αλλά πάντα με ασφάλεια. Να βελτιώσουμε τις συνθήκες πρόσβασης και τη δυνατότητα προσπέλασης στις δομές και να μπορέσουμε να καλύψουμε γεωγραφικά όλο τον πληθυσμό της Κρήτης. Όλοι όσοι εμβολιάζονται λαμβάνουν αυτόματα στο κινητό τους τηλέφωνο ένα SMS με την ημέρα κατά την οποία πρέπει να προσέλθουν στο κέντρο εμβολιασμού για να λάβουν και τη δεύτερη δόση εμβολίου 21 ημέρες μετά τον πρώτο εμβολιασμό. Στο μεταξύ, οι προληπτικοί έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, τα γνωστά rapid test, μέσα από αυτοκίνητο για τον COVID-19 πραγματοποιήθηκαν και στις μοίρες Ηρακλείου του Δήμου Φεστού, με την προσέλευση του κόσμου να κρίνεται ικανοποιητική. Επιλέγουμε αμοιαστικές περιοχές με αυξημένο αριθμό πληθυσμού ώστε να μπορούμε να διενεργούμε όσο το δυνατόν περισσότερα τεστ. Θα ακολουθήσουν και άλλες περιοχές με αντίστοιχο προφίλ στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και φυσικά σταδιακά θα πηγαίνουμε και σε περιοχές με μικρότερο πληθυσμό.